κάνουν λίγο οι άνθρωποι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ζητήσαμε από τον κύριο, με αφορμή την ιστορία των επεισοδίων στον κύριο Λοβέρδο κτλ. Ζητήσαμε ένα σχόλιο και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλημέρα κύριε αντιπρόεδρε. Καλημέρα κύριε αντιπρόεδρε. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε μια ζωφερή πραγματικότητα. Έχουμε πάλι την ίδια αντιπαράθεση με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα. Τα είδατε εσείς, προφανώς τα είδατε, τα ξέρετε. Ναι, είδα την εκπομπή σας το πρωί. Ναι. Και είδατε, φαντάζομαι, και αυτά που ελέγχθησαν τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων χθες, έτσι. Κύριε Σταμπουράκη, εγώ έχω πει ότι εδώ δεν χρειάζονται ούτε έρευνες, ούτε υποποιητικά. Ένα κόμμα κοινοβουλευτικό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με αρχηγό του τον κύριο Τσίπρα, όπως λένε, έχει κήρυξει ανταρσία σε πολλά επίπεδα. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πρόκειται πια για την αμφισβήτηση του συντάγματος λεπτικά. Γιατί αυτό έχει το δικαίωμα καθένας να το κάνει. Αυτό είναι η διαφορά εξάρτητη τη δημοκρατία από τον ολοκληρωτισμό. Έχει δικαίωμα καθένας, γιατί δεν μου αρέσει την αμφισβήτηση. Είμαι εναντίον, είμαι υπέρ του κομμουνισμού, είμαι υπέρ του φασισμού, ό,τι θέλω. Μιλήστε πιο δυνατά, αν θέλετε, κύριε. Εμπράκτως αμφισβητείτε το πολίτη. Και θα σας πω ποια άρθρα του συντάγματος εμπιστευτούνται. Η πρώτη είναι ότι υπάρχει άρθρο το οποίο εξασφαλίζει ως ατομικό δικαίωμα παντός Έλληνα, όχι παντός υπουργού, παντός Έλληνα, παντός πολίτη, το δικαίωμα της ελεύθερης έκθεσης, της ελεύθερης κυκλοφορίας και της συνάρτησης, δηλαδή να μαζεύει κι άλλους και με αυτούς να ανταλλάσσει απόψεις. Και αυτό το δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας δεν το αναγνωρίζει. Μα σου λέει δεν βγάλαμε ανακοίνωση, δεν καλέσαμε κανέναν. Όποιος θέλει πάει. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτοί δεν πήγαν εκεί για να πάνε και αυτοί να μετάσχουν. Πήγαν εκεί για να εμποδίσουν τον κ. Λοβέρδο να φύγει. Και απόδειξη ότι εσείς δείξατε το πρωί επίθεση με γροθιές και κλωτιές εναντίον του κ. Λοβέρδο την ώρα που προσήρχεται. Ναι, πήγε κάποιος εκεί. Δεν είναι κάτι άλλο, γιατί η ανοχή αυτή των δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει κάπου. Είστε στην υπεύθυνη, κύριε Καπουλάκη. Από ένα σημείο και πέρα στην υπεύθυνη. Εμείς ακούστε, κύριε Αντιπρόεδρε. Θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ναι, εγώ το θέμα του αντισυγκεντρώσεων είτε είναι. Μπροστά στον φασίστα Τραμπούκο και το θύμα του φασίστα Τραμπούκου, δεν μπορείτε να είστε ακριβοδίκαιοι. Δεν το έχετε αυτό το δικαίωμα. Ποιον λέτε φασίστα και Τραμπούκο? Εγώ είδα με τα μάτια μου στην εκπομπή σας. Ναι. Τον φασίστα Τραμπούκο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιτίθεται με γροθίες και κλωτσίες στον κύριο Λοβέρδο την ώρα που προσήρχεται. Θεωρείτε ότι αυτό είναι σχέδιο, κύριε Αντιπρόεδρε? Δεν το ξέραμε, θεωρείτε... Γιάννη. Σχέδιο, το έχει επανειλημμένα ανακοινώσει στη Βουλή του κ. Τσίπρας, τη δικιά του ακατάλληλη για τους πολλούς γνώσταν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, δύο λεφτά. Πρώτον, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Δεν ξέρουμε εάν αυτός που πάει εναντίον του κυρίου Λοβέρδου είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είναι. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε. Είπαν παράγοντες τοπικοί στο δελτίο, σας το άκουσα. Ναι. Εγώ δεν έχω άλλη πληροφορία, δεν έχω διαβάσει εφημερίδες. Εσάς έχω δει την τηλεόραση μονάχα. Είδα τοπικούς παράγοντες οι οποίοι είπαν ότι αναγνωρίστηκαν και αναφέρθηκαν από τον Δήμαρχο. Ο Τερζόγλου, ο υποψήφιος Δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκεί. Αλλά δεν ήταν αυτός που επιτέθηκε. Ναι, όλοι ήταν, κύριε Καπουλάκη, όπως είναι πάντα όλοι. Θεωρείτε ότι υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης, κύριε Πρόεδρε? Υπάρχει σχέδιο και το έχω πει αυτό το σχέδιο που είναι. Η κατάσταση που υπάρχει στα πανεπιστήμια να εξαχθεί την υπόλοιπη κοινωνία. Να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε, να μην μπορούμε να μιλάμε ελεύθεροι παρά μόνο όταν μας ενέχεται ο κύριος Τσίπρας. Σχέδιο από τον κύριο Τσίπρα είναι αυτό. Διαβάζω στην εφημερίδα ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ναι, ένα νομπελίστα τον κυνηγήσανε. Επετέθησαν σε ένα από τους νομπελίστες που δεν τους αρέσουν οι απόψεις τους. Ναι, αλήθεια. Βλέπετε πώς επεκτείνεται το πράγμα. Πώς από τον Εβραίο περνάμε στον αριστερό. Και από τον αριστερό περνάμε σε όλο τον γερμανικό λαό, όπως έγινε το 1936. Ο φασισμός δεν έχει όρια. Τώρα δύο λεφτά. Μην βάλετε τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας τον νομπελίστα. Εγώ κατακέλω ανοιχτά τον κύριο Τσίπρα και την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για φασιστική νοοτροπία. Και για εφαρμογή αυτής της φασιστικής νοοτροπίας στην πολιτική ζωή και στην κοινωνική ζωή του τόπου.
Ναι, δύο λεπτά. Εάν ως αντιπρόεδρος, μισό λεπτό, κύριε Πάγκαλε, εάν ως αντιπρόεδρος καταγγέλλεται ένα τέτοιο σχέδιο, τότε είναι υποχρέωσή σας θεσμική να αντιδράσετε δυναμικά. Δεν μπορείτε απλώς να το καταγγέλλετε. Αν θεωρείτε ότι κινδυνεύει η δημοκρατία από αυτούς, κάτι πρέπει να κάνετε. Αν θέλετε να έρχομαι και να έχω κάποια σχέση μαζί σας, δεν θα παραποιείτε αυτά που λέω. Δεν μιλάω ως αντιπρόεδρος, δεν έχω κανένα δικαίωμα να μιλήσω. Ωραία, συγγνώμη. Ως πολιτικό, άτομο. Και ως πολιτικό πρόσωπο. Ως πολιτικό πρόσωπο. Η άποψή μου θα είναι η άποψη της κυβέρνησης ως αντιπρόεδρος. Είμαι όμως Έλλην πολίτης. Διεκδικώ το δικαίωμα της ελεύθερης κίνησης και της ελεύθερης έκφρασης. Όταν στο Παρίσι οι τραμπούκοι αυτοί επρόβαλαν το αίτημα να φύγω από την Έλθα, δεν επρόκειτο να μιλήσω. Ναι, εντάξει, στο Παρίσι. Δεν είχα κανένα λόγο να μιλήσω. Ήθελα απλώς να είμαι με τον φίλο μου Κώστα Γαβρά. Και είπαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ να φύγει ο Πάκαλος από την αίθουσα. Όταν το είπα αυτό, ο Τσίπρας είπε: τι είναι, λέει, τραμπούκοι, του είδα όχι ονόματα. Όταν είπα ονόματα, έκανε την κοκόνα ο Τσίπρας. Έκανε γαργάρα τα ονόματα. Και γνωστά τα ονόματα, βασίγνωστα. Και του είπα έναν, 7 ονόματα έχω δώσει. Του έχει διαγράψει, του έχει αποδοκιμάσει. Όχι, γιατί είναι αυτό που είναι τέτοιο ιδεολόγο και διοργανωτή αυτών των εχθρών. Γιατί είναι το μεταπολίτευμά μας πρακτικό πράξιο. Μάλιστα. Η κυβέρνηση πώς πρέπει να αντιδράσει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Πάγκαλε, απέναντι σε αυτό το σχέδιο που περιγράφετε. Και θα δούμε εκεί τι θέση θα πάρουμε. Δεν σας άκουσα, δεν άκουσα τι είπατε. Θα φέρει, φαντάζομαι, το πρόβλημα της ελευθερίας έκφρασης ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που θα κάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Και υποθέτω ότι εκεί θα εκφράσουμε την άποψή μας. Εντάξει, αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ως πολίτης να αμυνθώ. Κανένας φασίστας, κύριε Καμπουράκη, είτε είναι κόκκινος, είτε είναι μαύρος, είτε είναι ροζ, δεν θα με εμποδίσει να μιλάω μετά από 60 χρόνια δημοκρατικούς αγώνες που έχω στη ζωή μου. 15 ετών με έχουν συλλάβει για πρώτη φορά. Γιατί διεκδικούσα την ελευθερία του λόγου. Δεν θα υποκύψω στον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που μας είπε είναι πολύ σημαντικό. Εκτός του όσα είπε και τον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο. Όχι μόνο προσωπικά τον κύριο Τσίπρα και δεύτερον θα φέρει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα τεθεί το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνεις ότι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έλα μου, δεν μπορεί να είναι αυτή η ατζέντα μόνο. Όχι, έχει σοβαρά πράγματα. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι αυτό. Είναι ένα θέμα πια. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, είναι και αυτό πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Μουσιώνη, σας περιμένουμε μετά το διάλειμμα.